Κάστας πλασαριστά για τον Αντωνίου. Σαραβάκος Αντωνίου άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και είναι το 1-0 από τον Δημόπουλο. Ακριβώς το 19 προς 20 λεπτό, μετά την ωραία εναλλαγή της μπάλας Σαραβάκου Αντωνίου, ο τελευταίος έκανε τη σέντρα και εντελώς μόνος του ο Δημόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σαργκάνη, κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Σέστιτς εκτελεί το φάουλ για να δώσει ο κύριος Βασάρας πέναλτι. Μετά την εκτέλεση του φάουλ από τον Σέστιτς, ο Αναστόπουλος βρέθηκε στο έδαφος και τελικά ο κύριος Βασάρας σφυρίζει την εσχάτη των ποινών. Πέναλτι που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Νίκος Σαργκάνης, ενώ ο Λαυτσής είναι κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού. Σαργκάνης παίρνει φόρα, εκτελεί και είναι το 1-1. Καρούλιας δίνει το ελεύθερο χτύπημα. Κερδίζει, ευνοείται από μια κόντρα ο Σαραβάκος, θα κάνει το σούτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα του Σαργκάνη. Έτσι γίνεται το 2-1 για τον Παναθηναϊκό ακριβώς το 16ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Μετά το ελεύθερο του Καρούλια, η μπάλα πήγε προς τον Μαυρίδη, έγινε μια κόντρα, ευνοήθηκε ο Σαραβάκος που έπιασε ένα φοβερό σουτ για να στείλει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Σαργκάνη, κάνοντας το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-1.